Το ρωτήσαμε και πριν το παιχνίδι, το ρωτάμε και τώρα που πλέον η σεζόν τελείωσε. Τι κρατάει και τι αφήνει πίσω του. Sem dúvida a nossa consistência defensiva. Foi um play-off muito bom nessa matéria. Σίγουρα κρατάμε την αμυντική μας σταθερότητα, που είναι κάτι στο οποίο η ομάδα βελτιώθηκε αρκετά, γιατί στις πρώτες αγώνες που είχε κάνει με μεγάλες ομάδες, βλέπαμε ότι η ομάδα δεχόταν γκολ. Jogamos com equipas que têm muito poderio na frente, o AEK, o Olympiacos, são jogadores que têm jogadores na frente muito fortes ofensivamente, e nós fomos, nesses momentos de termos que defender, fomos muito sólidos e consistentes e melhoramos muito nesse aspecto. Agonizamos, então, cada tecmira, com as melhores επιθετικά ομάδες του πρωταθλήματος, με ποδοσφαιριστές πάρα πολύ ικανούς, όπως διαθέτει ο Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ, είδαμε ότι η ομάδα ανταποκρίθηκε πάρα πολύ καλά, όποτε χρειαστεί να αμυνθεί. Agora, neste tipo de jogos, quando jogamos com equipas deste nível, com equipas que nos criam dificuldades, nós sabemos que não vamos ter as oportunidades que temos, temos que fazer algumas delas, não é? Nós temos criado algumas oportunidades, e das oportunidades que temos neste tipo de jogos, que são jogos muito equilibrados, onde não há muitas oportunidades para nenhuma das partes, as que temos, as que formos criando, temos que fazer mais. Esta seria a parte, diria que a parte negativa foi a falta de eficácia da nossa equipa criando as oportunidades que criamos, e a parte positiva foi a solidez defensiva também coletiva da equipa. Όσον αφορά το κομμάτι στο οποίο η ομάδα θα πρέπει να βελτιωθεί, είναι το γεγονός ότι για άλλη μια φορά μας έλειψε η αποτελεσματικότητα, και αυτό γιατί όταν αγωνίζονται ομάδες οι οποίες είναι αρκετά κοντά όσον αφορά το κομμάτι της δυναμικότητάς τους, σίγουρα ξέρεις ότι δεν θα μπορέσεις να δημιουργήσεις πάρα πολλές ευκαιρίες, οπότε πρέπει αυτές τις ευκαιρίες που θα δημιουργήσεις, είτε είναι ξεκάθαρες είτε όχι τόσο, γιατί υπήρχαν παιχνίδια στα οποία είχαμε πραγματικά πολλές ξεκάθαρες ευκαιρίες και άλλες τα οποία είχαμε ευκαιρίες που θα μπορούσαμε όμως να τις είχαμε αξιοποιήσει καλύτερα. Σίγουρα θα πρέπει λοιπόν να πετυχαίνουμε γκολ σε αυτές τις ευκαιρίες που μας δίνονται, και αυτό γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι σε τέτοια παιχνίδια πάρα πολύ υψηλού επίπεδου δύσκολα θα έχεις πάρα πολλές ευκαιρίες για να πετύχεις γκολ. Αφήνουμε στην άκρη το σημερινό παιχνίδι που δεδομένα δεν ήταν ένα από τα καλά παιχνίδια της ομάδας. Μιλήσαμε για παιχνίδια πολύ υψηλού επίπεδου, τέτοια είναι και αυτά που έρχονται και θα είναι ευρωπαϊκό, θα είναι για τα προκριματικά του Champions League. Πού επενδύει ψυχολογικά και αγωνιστικά σε αυτόν τον 1,5 μήνα που μεσολαβεί για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της επόμενης σεζόν? As coisas estão muito claras entre mim, o Olaf e o Mr. Savidis. Nós sabemos muito bem, ou todos nós sabemos muito bem o que é preciso. E agora temos, acima de tudo, temos que trabalhar muito em pouco tempo. Νομίζω τα πράγματα είναι αρκετά ξεκάθαρα. Έχω κάνει μια μεγάλη συζήτηση με τον κύριο Όλαφ Ρέμπελ, τον νέο τεχνικό διευθυντή της ομάδας, και όλοι μαζί με την διοίκηση έχουμε ξεκαθαρίσει τι ακριβώς χρειάζεται η ομάδα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχουμε μπροστά μας πάρα πολύ δουλειά και λίγο χρόνο. Η verdade é que há posições que são mais urgentes do que outras. Και σίγουρα υπάρχουν κάποιες θέσεις στις οποίες χρειαζόμαστε ενίσχυση. Είναι πιο επίγουσα ενίσχυση σε αυτές τις θέσεις σε σχέση με κάποιες άλλες. Quando tens Maurício que acaba o contrato, tens Mizic fora, tens Douglas fora, temos urgência nessa posição. Όταν παραδείγματος χάρη βλέπεις ότι έχεις τον Maurício, ο οποίος τελειώνει το συμβόλαιό του, έχεις τον Douglas, ο οποίος είναι τραυματίας, το Mizic, ο οποίος δεν ξέρεις πότε θα επανέλθει στους αγωνιστικούς χώρους μαζί μας, βλέπεις ότι ξεκάθαρα είναι μια θέση στην οποία χρειαζόμαστε ενίσχυση, μιας και μιλάμε ότι θα αντιμετωπίσουμε ομάδες του top επίπεδου. Ήταν μια πολύ μεγάλη σεζόν. Οι ποδοσφαιριστές όλοι είναι αρκετά ταλαιπωρημένοι και ψυχολογικά και αγωνιστικά. Επαρκεί ο χρόνος ξεκούρασης της μίας εβδομάδας 10 ημερών και ο χρόνος από εκεί και πέρα προετοιμασίας μέχρι το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Εκεί στην Γκρέσια, depois de termos acabado a primeira ronda, decidiram que devíamos fazer os playoffs. Sabendo que íamos ter pouco tempo para começar a próxima época, mas toda a gente decidiu que devíamos fazer. Agora é verdade que foi uma época extremamente desgastante, quer a nível, sobretudo a nível psicológico, por várias razões. Lesões esquisitas dentro da nossa equipa, retirada de pontos numa altura em que passámos para primeiro, caiu aqui dentro que nem uma bomba. Depois, quando já estava tudo definido, devolveram-nos os pontos. Enfim, uma série de condicionalismos que psicologicamente que não foram os melhores. Mas
Procuramos sempre, como disse, fazer das dificuldades desafios, e temos agora é que descansar bem junto às nossas famílias, para quando começar a época, vamos começar uma nova época, com nova alma, e é isso que importa agora. Θα πρέπει να είναι αρκετές. Σίγουρα θα θέλαμε να είχαμε παραπάνω, ωστόσο ξέρουμε ότι έχουμε μπροστά μας έναν στόχο ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός για εμάς και ποτέ δεν έχει επιτευχθεί από την ομάδα, οπότε αυτό είναι αυτό που θα πρέπει να μας καθοδηγεί. Έχουμε τώρα χρόνο μπροστά μας για να τον εκμεταλλευτούμε, να ξεκουραστούμε κυρίως σε ψυχολογικό κομμάτι, να είμαστε κοντά στις οικογένειές μας και να ξεκουραστούμε όσο γίνεται περισσότερο, γιατί έρχονται πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια. Έτσι κι αλλιώς η αλήθεια είναι πως το ξέραμε πάρα πολύ καλά ότι θα γινόταν κάτι τέτοιο από τη στιγμή που πάρθηκε η απόφαση μετά το τέλος του πρωταθλήματος και μετά με όλα αυτά τα οποία δημιουργήθηκαν να γίνουν τα play-off τελικά. Ξέραμε ότι θα είχαμε πάρα πολύ λίγο χρόνο ξεκούρασης. Ξέραμε ότι κουβαλάμε πάρα πολλές δυσκολίες και προβλήματα καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, και προβλήματα τραυματισμού και προβλήματα εξωτερικά με την αφαίρεση των βαθμών, οι οποίοι μας επιστράφησαν όταν ουσιαστικά όλα είχαν κριθεί. Οπότε είναι σίγουρα πράγματα τα οποία τα κουβαλάμε. Πλέον σε αυτές τις μέρες πρέπει να τα αφήσουμε πίσω μας για να ξεκινήσουμε με φρέσκια ενέργεια, με φρέσκια ψυχή και με πάρα πολύ μεγάλη όρεξη να πετύχουμε κάτι που ο ΠΑΟΚ δεν έχει πετύχει. Και κάτι τελευταίο, το γεγονός ότι πλέον μιλάμε για μονό παιχνίδι προκριματικών, το οποίο σου σιγουρεύει την είσοδο στους ομίλους τουλάχιστον του Europa League. Αλλάζει κάτι στο σχεδιασμό και στην προετοιμασία? Como disse, é trabalhar muito agora para reforçar a equipa, para uma equipa altamente competitiva, porque o jogo vai ser de nível elevado. Σίγουρα είναι μια νέα κατάσταση για όλους μας, είναι κάτι το οποίο κανένας δεν το έχει ξαναζήσει. Ωστόσο, οπότε είναι κάτι που θα το δούμε κάνοντας αυτό το παιχνίδι. Σε κάθε περίπτωση, το σίγουρο είναι ότι η ομάδα πρέπει να βελτιωθεί, πρέπει να ενισχυθεί για να μπορέσουμε να πετύχουμε σε αυτό το παιχνίδι πολύ υψηλού επίπεδου που θα γίνει και να ελπίσουμε ότι η κλήρωση. Ή τη Ζάρκου Στρουτέιου, σε ένα Στρουτέιου φαβουράβα. Θα είναι ευνοϊκή για εμάς. Porque sabemos que neste momento acontece isto em Portugal, equipas portuguesas têm muita dificuldade na Europa porque a diferença é cada vez maior. Γιατί βλέπουμε ότι πάντα κάθε χρόνο η ψαλίδα ανεβαίνει και ακόμα, για να πάρω ένα παράδειγμα, και οι πορτογαλικές ομάδες πλέον δυσκολεύονται πάρα πολύ να περάσουν στα διάφορα προκριματικά, γιατί οι ομάδες που αντιμετωπίζουν είναι πραγματικά πάρα, πάρα πολύ δυνατές. O Porto, Benfica eram equipas que iam muito longe na Liga dos Campeões, agora nem na Liga Europa. Δηλαδή είδαμε Porto, Benfica, οι οποίες συνήθως πηγαίνουν αρκετά μακριά ακόμα και στο Champions League και πλέον δυσκολεύονται να περάσουν ακόμα και στο Europa. Na minha opinião, da forma que o futebol está, começa a criar-se grande gap entre os bons e os outros. Και αν θέλετε την άποψή μου, νομίζω ότι πλέον έχει αρχίσει να δημιουργείται, να ανοίγει ακόμα περισσότερο η ψαλίδα που χωρίζει τις πραγματικά top ομάδες από όλες τις υπόλοιπες και δύσκολα θα γίνει κάτι για να. Por isso é esperar que o sorteio seja sorteio que nos calhe uma equipa do nosso nível, Οπότε αυτό που ζητάμε εμείς είναι απλώς να έχουμε μια κλήρωση με μια ομάδα η οποία είναι πάνω κάτω στα μέτρα. Para que tenhamos mais possibilidades de poder seguir em frente. Για να έχουμε παραπάνω πιθανότητες να περάσουμε.